Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμη ταραγμένη από πλευράς ειδήσεων και γεγονότων, συγκρουσιακών δηλώσεων εβδομάδα που έχει ξεκινήσει ήδη. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Έχουμε σύγκρουση κορφής, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει για τα καλά. Μονομαχία των δύο στο Ελπάσο. Τσίπρας κατά Μητσοτάκη, Μητσοτάκης κατά Τσίπρα. Και γύρω τους τα επιτελεία. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα που τίνει να πάρει τα χαρακτηριστικά προσωπικής βεντέτας έχει ξεκινήσει ήδη και θα κρατήσει οπωσδήποτε μέχρι και το πέρας των επομένων εκλογών, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές. Η όλη ιστορία της μονομαχίας στον κόκκινο ήλιο ξεκίνησε για τους δύο με αφορμή το ταξίδι επιστροφής του κυρίου Τσίπρα από τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου που έγινε στη Λισαβόνα. Εκεί έγινε, όπως λέμε στην Αρκαδία και στο Καρπενήσι, ένα stopover. Δηλαδή, το Lear Jet του Πρωθυπουργού σταμάτησε στο Παρίσι. Σταμάτησε για κάποιες ώρες, δεν το ανακοίνωσε η κυβέρνηση αυτό. Εκ των υστέρων το έβγαλε στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης. Επειδή ξέρω ότι έχει μια άλλη υποχρέωση, τον έχουμε ήδη στη γραμμή και θα τον απασχολήσουμε για λίγα λεπτά να μας πει τα νεότερα. Κύριε Γεωργιάδη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ κύριε Παναγιώτοπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Τι νεότερα έχουμε από αυτή την ιστορία, γιατί ορισμένοι σας αντιτείνουν δεν έχει δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να κάνει μια στάση επιστρέφοντας στο Παρίσι, λένε. Τι απαντάτε εσείς? Πρώτα απ' όλα, με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, δηλαδή το επίσημο αεροσκάφος, πρέπει να ανακοινώνει ταξίδια του. Αλλά άντε εγώ να πω ότι μπορούσε να κάνει και μια κρυφή συνάντηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τόσα χρόνια δημοσιογράφος και πολιτικός. Έχετε ακούσει εσείς πρωθυπουργό να πηγαίνει κρυφά να συναντάει μια τράπεζα στο εξωτερικό? Ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό. Όσο έχετε ξανακούσει. Είναι λίγο περίεργο. Εγώ ειλικρινά για άλλο πράγμα πήγαινα και άλλο, και άλλο προκύπτει πολύ μεγαλύτερο. Και άλλο βγάλατε. Ειλικρινά σας το λέω. Γιατί προλίγου ήμουν στο δελτίο ειδήσεων του κυρίου Ευαγγελάτου. Ναι. Στο οποίο ο συνάδελφός μου, ο κύριος Βέτας, συνάδελφος ενός βουλευτής. Ναι, ναι. Είπε δημοσίως ότι ρώτησε τον κύριο Τσακαλώτο και δεν έχουν σύμβαση με τη Ρότσιλντ. Παρόλο που το επίσημο δελτίο τύπου του κυρίου Πρωθυπουργού έλεγε, έλεγε ότι είναι... Ότι είναι σύμβουλος του ΟΔΙΧ. Και όπως αποδεικνύεται, σύμφωνα με τη δήλωση του κυρίου Βέτα, δεν έχουν σύμβαση. Πάντως από την πλευρά της κυβέρνησης ή μάλλον του κυβερνώντος κόμματος, διοχετεύονται, διαρρέουν κάποιες πληροφορίες και φήμες ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πίσω από σχόλια στο διαδίκτυο τα οποία τρολάρουν το ταξίδι αυτό μιλώντας για επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα με τα παιδιά του στην Disneyland κτλ. Πρώτα απ' όλα, κανένας δεν το έχει πει αυτό η Νέα Δημοκρατία και σίγουρα συμβαίνει αυτό, δηλαδή τρολάρει η Νέα Δημοκρατία μέσω κύκλων ανωνύμων τον κύριο Τσίπρα. Τώρα με συγχωρείτε. Το κόμμα που πρότευσε στα τρόλ του διαδικτύου πάει πολύ να μας λέει τέτοια. Ξαναλέω όμως ότι εγώ που ανεκκίνησα αυτό το θέμα δεν έχω πει ποτέ, ποτέ περί Disneyland. Αυτά τα έγραφαν οι χρήστες του διαδικτύου. Ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στο Παρίσι με την οικογένειά του και ότι έδιωξε από τη Λισαβόνα όλους τους συμβούλους, τους οικονομικούς και τον υπουργό του, τον κύριο Κατρούγκαλο, και πήγε μόνο με την οικογένειά του και τον κύριο Τζακόπουλο και τον κύριο Καλογύρου στο Παρίσι, είναι αληθές. Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί γιατί Κυριακή μεσημέρι βρέθηκε με την οικογένειά του στο Παρίσι ο κύριος Τσίπρας. Αν έχει πάει στο κύριο Ντίσνεϊ ή όχι, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Οφείλω όμως να σας πω ότι αυτό που προέκυψε από τη συνέχεια, επαναλαμβάνω, είναι απίρως σημαντικότερο. Λέει τι μάθαμε. Ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε και είδε κρυφά την τράπεζα Rothschild. Ναι, ναι. Η τράπεζα Rothschild διεκδικεί να γίνει σύμβουλος του ελληνικού κράτους για την έξοδό μας στις αγορές. Αυτό σημαίνει αμοιβές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, γιατί πηγαίνουν επί ποσοστού, ναι, επί των ομολόγων της εξόδου στις αγορές, που είναι δισεκατομμύρια. Άρα μιλάμε για τεράστιες αμοιβές. Ο κύριος Τσίπρας, χωρίς τον Υπουργό των Οικονομικών και χωρίς οικονομικούς συμβούλους, μόνος του πήγε και είδε αυτή την τράπεζα στο Παρίσι, σε ένα ταξίδι το οποίο δεν ανακοίνωσε, για λόγους που μόνο εκείνος γνωρίζει. Και όλα αυτά θα τα περάσουμε έτσι χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Εσείς κύριε Παναγιώτη, δεν θα ακούσει ποτέ πρωθυπουργό, οποιονδήποτε. Εδώ μαζί δεν ήμασταν στη Βουλή όταν ο κύριος Καμένος κατηγορούσε τον Νίκο τον Δένδια ότι είναι δικηγόρος των Ρότσιλντ. Τον Ρότσιλντ, ναι. Και ναι, ότι έλεγε ότι οι Ρότσιλντ με την οικογένεια Παπανδρέου χροκόπησαν την Ελλάδα. Ναι, το έλεγε αυτό. Το έλεγε. Τι λέει τώρα ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας? Το έλεγε. Τι λέει κύριε Παναγιώτη τώρα? Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Πέραν των στοιχείων που έχουν έρθει στην δημοσιότητα, έχετε ζητήσει και άλλα στοιχεία? Και αν ναι, ποια είναι? Έχω ζητήσει τις
σύμβαση με τους Ρότσαλντ. Αλλά προλίγου είπα, σε λέω, είπε ο κύριος Βέτας, δεν υπάρχει σύμβαση, λέει, έμαθε. Ναι. Μπορεί να σας πει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει σύμβαση και, εν πάση περιπτώσει, η συνάντηση του Πρωθυπουργού ήταν μια αρχή συνεργασίας. Και ότι βολιδοσκοπούσε τη Ρότσιλντ για μια αρχή συνεργασίας. Τότε γιατί πήγε. Ακούστε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ακούστε γιατί. Η τράπεζα αυτή επιδιώκει, όπως και άλλες τράπεζες, να πάρουν αυτή τη δουλειά. Πριν κλείσει μια εταιρεία, μια μεγάλη δουλειά, πάει και τη βλέπει κρυφά και κατηδίαν ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλο? Καταλαμβάνω ότι υπενήσεστε. Μα για ποιο λόγο? Εσύ μπορεί να μου πείτε έναν άλλο λογικό ότι λόγο. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι συνέχεια προβλέπετε ότι θα έχει αυτή η ιστορία? Εμείς δεν θα τους αφήσουμε, κύριε. Θα περιμένουμε να δούμε ποια είναι η φύση αυτού του ταξιδιού. Το ταξίδι αυτό παρέμεινε κρυφό. Όταν κάποιος κάνει κάτι κρυφά, κάτι έχει να κρύψει. Όποιος δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν χρειάζεται να το κρύβει. Αυτός που κρύβει διότι κάτι έχει να κρύψει. Μάλιστα. Μία κουβέντα ακόμη. Κατά την κρίση σας κλείνει η αξιολόγηση, δηλαδή πάει σε συμβιβασμό με τους εκπροσώπους των δανειστών ο κύριος Τσίπρας ή όχι? Εγώ προσωπικά πιστεύω θα τα υπογράψουν όλα. Θα τα υπογράψει όλα, λέτε? Έτσι πιστεύω εγώ. Θα τα υπογράψει όλα. Και θα περάσουν από το κοινοβούλιο τα νέα μέτρα? Φαντάζομαι πως ναι. Ποιος θέλει τώρα να χάσει τη βουλευτική αποζημίωση από όλους? Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει τα νέα μέτρα αυτά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Τα μέτρα αυτά είναι αχρίαστα. Δεν μπορεί να ζητάει εκλογές για να αποφύγουμε αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Εδώ έχουμε αντιδράσεις από τον κύριο Καναναστάση, τον βουλευτή Ιφθιώτιδος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε μια κουβέντα, κύριε Καναναστάση, πριν κλείσουμε με τον κύριο Αντιπρόεδρο? Όχι, εγώ νομίζω ότι πραγματικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, όπου αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να ξεκινάει και η συζήτηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ναι, εμείς κάνουμε πρακτορυλίκη τώρα, 007, το τι έγινε, το τι έκανε ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι σε αντίπαση. Πρακτορυλίκη είναι. Κύριε, σας άκουσα. Ναι. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Νομίζω ότι έχετε πάρει στη γύρα όλα τα κανάλια τώρα και νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς. Δεν είναι δυνατόν σε μια περίοδο, σε αντιπερισπασμό, γιατί ξέρετε ακριβώς ότι όλα αυτά προέρχονται γιατί συζητήθηκε στη Βουλή το πόρισμα για την Εξεταστική Επιτροπή, εμφανίστηκε εκτεθειμένη η Νέα Δημοκρατία και προσπαθούν αυτή τη στιγμή και με την συζήτηση που έγινε με το πόθεν έσκηση τη συζύγου του κυρίου Μητσοτάκη, προσπαθούμε. Σας παρακαλώ. Δεν θα με διακόψει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Και προσπαθούν να στήσουν ένα θέμα σε αντιπερισπασμό, να δημιουργηθεί ένα θέμα για ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και αυτό Είναι ταξίδι κρυφά στη Ρότσιλντ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε μια περίοδο τόσο κρίσιμη, θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός με αυτή την πολιτική την οποία κάνετε, γιατί είναι σε αντιπερισπασμό, γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα τα οποία έχετε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς είχε μάθει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε πάει κρυφά σε συνάντηση με τραπεζίτες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, οπουδήποτε αλλού, θα ούρλιαζε ο ίδιος κύριος που τώρα μιλάει, θα ούρλιαζε σε 200 κανάλια που κατηγορεί εμένα. Κοιτάξτε. Και να πει του κυρίου που μου είχε και ύφος ότι ο κύριος Καμένος με τον οποίο συγκυβερνά... Ο καθένας έχει την ιστορία του, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Καμένος με τον οποίο την ιστορία του. Ο κύριος Καμένος με τον οποίο συγκυβερνάτε λοιπόν και η ιστορία του είναι ότι μέσα στη Βουλή έλεγε ότι οι Ρότσιλντ χρεοκόπησαν την Ελλάδα, κύριε. Αυτά έλεγε ο κύριος Καμένος στη Βουλή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, θα μας απαντήσετε. Έχει μια υποχρέωση. Έχει μια υποχρέωση. Νομίζω ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει. Ένα λεπτό. Είναι ο κύριος Φωτήλας εδώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να τονίσω, κύριε Καναναστάση, για την τάξη του πράγματος, ότι δεν αποφεύγει το διάλογο μαζί σας. Ακριβώς το αντίθετο. Απλώς μας εδήλωσε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί μίλησα μαζί του λίγα λεπτά πριν πέσουν οι τίτλοι της εκπομπής, το σήμα της εκπομπής, ότι έχει μια διαδικτυακή υποχρέωση. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό μάθημα που κάνει και τους αρχαίους συγγραφείς. Γι' αυτό θα έπρεπε λίγα λεπτά να είναι στην εκπομπή με την τηλεφωνική του παρέμβαση και αυτό μας αφαιρεί τη δυνατότητα να διατυπώσετε και εσείς τον αντίλογο αλλά και να εισπράξετε αντιεπιχειρήματα από την πλευρά του. Υπάρχει όμως η Άσον Φωτήλας, ένας από τους δυνατούς με την έννοια του διαλεκτικού μαχητή
στο χώρο τον αστικό της κεντροδεξιάς και θα υπάρξουν απαντήσεις. Να σας παρουσιάσω καταρχήν λοιπόν κυρίες και κύριοι, διότι ξεκινήσαμε κάπως ανάποδα, τον κύριο Καραναστάση, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φωτήλα, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα, την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, η οποία είναι από τα πολύ νέα και αξιόλογα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, και τον κύριο Νίκο Κουκουλάρη, αναλυτή, ο οποίος, όπως ξέρετε, εκπροσωπεί και την εταιρεία PALS. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ και την κυρία και τους τρεις κυρίους. Τα γεγονότα είναι πολλά. Συνέβησαν πολλά και στο ελληνικό σήμερα κατά την επίσκεψη του κυρίου Μουζάλα, με τα οποία θα ασχοληθούμε σε λίγο. Αλλά κυρίες και κύριοι, έχει ανάψει φωτιά όλη αυτή η ιστορία με το ταξίδι του Πρωθυπουργού κατά την επιστροφή του από τη Λισαβόνα και, όπως είπα, με τον ενδιάμεσο σταθμό, με την ενδιάμεση στάση στο Παρίσι. Τι έκανε εκεί, ποιον είδε, αν έπρεπε να το κάνει, αν δεν έπρεπε να το κάνει. Όλη αυτή η ιστορία εξελίχθηκε σε μια σύγκρουση επιχειρημάτων, αντεπιχειρημάτων, σήμερα στην ΕΡΤ. Από πλευράς κυβερνητικής γίνεται προσπάθεια να πετάξουν την μπάλα στην μικρή περιοχή της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ζητήματα που αφορούν το πόθεν έσχες μελών της οικογένειας Μητσοτάκη. Να πάμε πολύ γρήγορα στον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε η ΕΡΤ σήμερα το όλο θέμα, παρουσία και του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, και να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Πάμε. Στο στόχαστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπαίνει δημόσια τηλεόραση. Μιλώντας στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ, ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επέκρινε τα θέματα που επιλέγονται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, προκαλώντας την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο για επίθεση στην ελευθεροτυπία. Το κόμιλφο της Νέας Δημοκρατίας εκνευρίζεστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί είσαστε στριμωγμένοι. Τι εννοείτε, τελείωσε το κόμιλφο. Καθόλου στριμωγμένοι. Μα δεν θα μας υβρίζουνε, κύριε, και εμείς θα καθόμαστε. Αυτό εννοώ. Τι το κόμμα, εντάξει, τώρα, αυτό εννοώ. Είπαμε λοιπόν, ότι μπαίνουμε και, για τα πληρωμένα, ναι, πιστόλια του Μεγάρου Μαξίμου. Για πέστε, τι. Εντάξει. Λοιπόν, μένω εκεί. Δεν μένω παραπέρα. Ναι, αλλά για να τελειώνω να λέτε τώρα. Και επειδή με προκαλείτε, πρέπει να σας πω, χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ είχε χρόνο για την αθλειότητα του κυρίου Βαξεβάνη, του κυρίου Καλογρίτσα, του κυρίου Παπά και του κυρίου Τσίπρα, που φύγουν την προσωπική ζωή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχε θέση για τον προσωπικό αναστάμος, κύριε Δαράκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ΕΡΤ. Αυτή είναι η ΕΡΤ, κύριε Δαράκη. Η ΕΡΤ η οποία δεν παίζει τις δημοσκοπήσεις που προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Που ξαναγεννήθηκε μετά από ένα κρίσιμο. Νέα Δημοκρατία και παίζει μόνο αυτές που δείχνουν που βολεύουν το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε λάθος. Εγώ είμαι ευγενικός. Όχι, κύριε Δαράκη. Είστε καλεσμένος. Που δίνει εκπομπή στην κυρία Ακριβοπούλου. Σας δίνω το χρόνο να υβρίζετε. Στην κυρία Ακριβοπούλου. Έτσι, η οποία υβρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας φιλοξενούμε. Αυτό έλειπε. Μισό λεπτάκι. Μου κάνετε χαρή. Υφίζεται και μας λέτε από πάνω. Μας λέτε και από πάνω. Η τηλεόραση είναι δημόσια. Σας έχουμε καλέσει. Δεν ανοίξει εσάς. Υπάρχει ένα όριο πρέπει να σας πω. Ούτε ανήκετε στους πολιτικούς. Βεβαίως. Ούτε ανήκετε στους πολιτικούς. Συμφωνούμε. Αλλά μην μου το λέτε ότι μου κάνετε χάρη. Μα κάνετε και εμένα και τη Νέα Δημοκρατία. Υφίζεται. Και από εκεί και πέρα λέτε και όλα σας σημαίνει το χρόνο. Αυτό μου λέτε. Έχουμε κατανόηση. Απαντώντας στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στον Μακάριο Λαζαρίδη, αναφέρει ότι η επίθεση που εξαπέλυσε βάλει ευθέως κατά της δημόσιας τηλεόρασης. Φανερώνει την ενόχληση της Νέας Δημοκρατίας κάθε φορά που αποκαλύπτονται σκάνδαλα και παρατυπίες που την αφορούν, και υπογραμμίζει. Είναι κάτι παραπάνω από προφανές πως το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ενοχλήθηκε που η ΕΡΤ προέβαλε το θέμα με τα πόθεν έσχες της συζύγου του, όπως και το θέμα για το ένταλμα έκδοσης του Μιχάλη Χριστοφοράκου, όταν σχεδόν όλα τα ιδιωτικά κανάλια το απέκρυψαν. Παρέμβαση επί του θέματος έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος μέσω του Twitter. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα δραπετεύσει από τις νέες αποκαλύψεις. Πρέπει να δώσει απαντήσεις για το πόθεν έσχες και την απόκτηση του ακινήτου. Μάλιστα. Λοιπόν, άναψε ο πόλεμος. Κύριε Καραναστάση, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, όποτε γίνουν οι εκλογές αυτές. Σε μια μέρα που το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα πως ελληνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει αν αποσυρθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε μια μέρα όπου συνεδριάζει απόψε 9 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 2 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, μεσημέρι, ήδη έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση.
συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να ασχοληθεί και με το θέμα της Ελλάδος. Σε μια στιγμή που τα πάντα αλλάζουν γύρω μας και η Ελλάδα για μια ακόμη φορά είναι στην κόψη του ξηραφιού. Οι δύο κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες έχουν τραβήξει τα πιστόλια, έχουν βάλει τις γεμιστήρες και ρίχνουν ο ένας εναντίον του άλλου. Λοιπόν, πού θα πάμε έτσι? Κύριε Παναγιωτόπουλο, νομίζω ότι... Τώρα θυμηθήκατε τη σύζυγο του κυρίου Μητσοτάκη, μα είναι δυνατόν. Δεν το θυμηθήκαμε εμείς. Μας μου επιτρέπετε. Υπάρχει λίγο κάποια αποκάλυψη. Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, κάποια αποκάλυψη ο κύριος. Εγώ νομίζω... Κοιτάξτε να δείτε. Και εν πάση περιπτώσει, ας δοθούν οι διευκρινήσεις και για το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στο Παρίσι, μάλλον τον ενδιάμεσο σταθμό στο Παρίσι, για να μην υπάρχουν σκιές. Στο κάτω-κάτω, αν θεώρησε σωστό να δει κάποιον εκπρόσωπο του οίκου Ρότσιλντ, το Ρότσιλντ είναι το γαλλικό, Ρότσιλντ είναι με την αγγλική προφορά. Εμείς, επειδή είμαστε από πολύ ορεινά χωριά, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ Οξφόρδης και Γαλλίας. Λοιπόν, δώστε μια απάντηση. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι, σταμάτησε ο Πρωθυπουργός, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, ήπιε καφέ με τον τάδε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι. Ο κύριος Γεωργιάδης. Θα μας τα πείτε τώρα, σε λίγο. Έριξε τις ρουκέτες και κλείσε το τηλέφωνο. Εντάξει, όχι, είχε πρόβλημα πάντως. Το είχε δηλώσει από την αρχή. Δεν είπε εκφέδιο. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε εκφέδιο. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί κανείς να διαφωνεί, να συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά είναι μαχητής, είναι στην πρώτη γραμμή. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει πάρει εργολαβία αυτή τη στιγμή μετά. Και το αναφέρω πάλι αυτό. Όχι, μετά επί της ουσίας πείτε μας. Επί της ουσίας θα το πω και εγώ τώρα. Μου επιτρέπετε να το, ναι, να το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά τη συζήτηση η οποία έγινε για με την Εξεταστική Επιτροπή, με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το πώς αντιλήφθηκε ο κόσμος που παρακολούθησε το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα. Από εκεί και πέρα φάνηκε και ήταν ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να πάει τη συζήτηση στην πόλωση. Σε μια περίοδο, όπως ανέφερα πριν, απόψε συνεδριάζει, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, τώρα που έχει, μιλάμε, ξεκινήσει έχει ξεκινήσει συνεδρία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γίνονται συζητήσεις για να κλείσει δεύτερη αξιολόγηση, να πάμε στην ποσοτική χαλάρωση, για να συζητήσουμε το μεσοπρόθεσμο, θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ζωή των Ελλήνων, οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνοι λοιπόν, λέω, και η κυβέρνηση λοιπόν, ασχολείται με τον αστοχοποιή, τον αρχηγό της Αθήνας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχετε ακούσει ποτέ στην συζήτηση που έγινε στη Βουλή, ποιος επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκινάει τη συζήτησή του για να συζητήσουν, κύριε Τσίπρα, είστε ψεύστης. Είστε ο χειρότερος πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα. Έχει πει ψέμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν ένας θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και δεν έχει θέσεις, δεν έχει πολιτική πρόταση όσον αφορά την έξοδο αυτή τη στιγμή από την κρίση, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει πρόταση για την έξοδο από την κρίση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Να πάμε από εκεί που αρχίσαμε. Λέω, γιατί λοιπόν, η κυβέρνηση δεν διευκρινίζει τι έγινε στο Παρίσι, να λήξει το θέμα. Νομίζω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση πριν λίγο, ναι, και ανέφερε ότι σταμάτησε, έκανε τις συναντήσεις αυτές τις οποίες έκανε, και νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο πράκτορ 007, ο κύριος Γεωργιάδης, να προσπαθεί να βρει ποιον είδε. Νομίζω ότι ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση. Απαντήσαν και αυτούς που είδαν. Γιατί απαντήσαν και αυτοί, ότι είδε εμάς, είδε εμάς. Και νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, γιατί για το κάνει αυτό σε αντιπερισπασμό, και θα μου το επιτρέψετε. Γιατί πρέπει να δώσω μια απάντηση και για το πόθεν έσχεση, και εμένα δεν με αφορά, άμα είναι να το παραδώσω, και νομίζω ότι θα κλείσει το θέμα εκεί. Θα πρέπει να απαντήσει. Πόσο κόστησε το κίνητο που αγοράσατε στο Παρίσι? Είναι ξεκάθαρο, είναι ερωτήσεις αυτές οι οποίες έχουν δηλωθεί αυτά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουν δηλωθεί αυτά. Όχι, δεν είναι δηλωμένα, θα μας τα πούν. Σας αν έχει εταιρεία, αν έχει εταιρεία, μισό λεπτό, θα με ακούσετε. Αν έχει η εταιρεία μαζί με τον κύριο Παπασταύρου, η σύζυγος του κυρίου Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να τα ξέρει. Τώρα, αν σταμάτησε αυτό που σταμάτησε στο Παρίσι το αεροπλάνο και έκανε κάποιες συναντήσεις ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Για να το μάθουμε και αυτό. Γιατί θα το μάθουμε. Νομίζω ότι βγήκε. Να πείτε τον κύριο Τάδε για αυτόν τον λόγο. Μα το ανέφερε. Υπάρχει δελτίο τύπου το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, το οποίο το αναφέρει. Ποιος είδε, και υπάρχει και η απάντηση, μάλιστα, είπα, και από τη Λορεάλ. Κύριε Φωτεινό. Και από τη Ρώτηση, πώς το λέτε εσείς, όπως θέλετε. Λοιπόν, άρα εκτιμώ λοιπόν ότι γίνεται μια προσπάθεια σε περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό και σε μια περίοδο πολύ ωριακή για την πορεία της διαπραγμάτευσης, να πετάμε την μπάλα
με το αεροπλάνο το πρωθυπουργικό και το τι έκανε, ποιον είδε, τι έφαγε, οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να δούμε τα πράγματα αυτά τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό. Για τη συγκεκριμένη σύγκρουση. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία βγήκε στην επιφάνεια και σήμερα τη γνωρίζουμε όλοι εξαιτίας της ερώτησης του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Βέβαια. Μία ερώτηση η οποία. Τα στοιχεία τα αποκάλυψε ο κύριος Γεωργιάδης. Μία ερώτηση η οποία. Αν μου επιτρέπετε. Μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Έφερε το γεγονός της ενδιάμεσης τάσης στην δημοσιότητα. Ξέρετε πόσο θα ήθελα να ήταν ο κύριος Γεωργιάδης στην παρέα μας απόψε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω όμως. Θα το συνδυάσουμε σε μια άλλη εκπομπή να τον έχετε κοντά σας. Λοιπόν. Αυτή η ερώτηση που έκανε δεν επιδέχεται κανένα υπονοούμενο. Ήταν λιτή, θα έλεγα, σπαρτιάτικη ερώτηση. Ναι, ναι. Παρακαλώ, όπως χορηγήσετε στο σώμα, ναι. Το σχέδιο πτήσης, τον κατάλογο των επιβάτων και των ενδιάμεσων σταθμών. Mm. Απλή, χωρίς κανένα υπονοούμενο. Mm. Η κυβέρνηση λοιπόν όφιλε, γιατί μιλάμε για το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, όφιλε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Ναι. Αντί να κάνει αυτό, προέβησε ένα non-paper, το οποίο περιείχε ένα λίβελο ύβρεων και το οποίο για πρώτη φορά ενέπλεξε επίσημα τουλάχιστον την οικογένεια του κυρίου Τσίπρα σε όλη αυτή την ιστορία. Σίγουρα δεν την ενέπλεξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν μίλησε ποτέ για την οικογένεια του κύριου Τσίπρα. Όχι από τον κύριο Γεωργιάδη, οφείλουμε να το πούμε. Οφείλουμε να το λέμε. Αλλά είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο αυτό, και μάλιστα και αυτό δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μια ερώτηση που στην οποία. Είχαν και τον κύριο. Τρολάρανε τον κύριο Τσίπρα με τον. Με τον Μίκη Μάους δίπλα και λοιπά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μία ερώτηση που δεν περιείχε κανένα υπονοούμενο και ούτε μιλούσε για την οικογένεια Τσίπρα. Παρακαλώ, δώστε μου το σχέδιο πτήσεων. Ναι. Αντί λοιπόν να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να δώσουν συγκεκριμένα απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Τι έκαναν, προέβησαν σε αυτό το πράγμα. Οπότε εγώ μπορώ να σκεφτώ το οτιδήποτε από εκεί και πέρα. Ό,τι δηλαδή. Αντί να σταματήσει εκεί όλη αυτή η ιστορία, βγήκε η κυβέρνηση στο Μαξίμου με ένα άλλο non-paper και μίλησε. Εκεί θα πάω να καταλήξω. Εκεί πάω να καταλήξω. Και είπε τι. Είναι κακό για σας. Ακούστε λοιπόν. Και είπε τι, κύριε Παναγιώτοπουλε, είστε έμπειρος πολιτικός και σίγουρα έχετε άποψη. Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είδε. Με στελέχη τέλος πάντων της Ρότσιλντ, ναι. Εκπροσώπους της Ρότσιλντ, ναι. Μόνος του. Πρώτα απ' όλα, έχετε ξαναδεί ποτέ να πηγαίνει πρωθυπουργός να συναντά τον τραπεζίτη στην τράπεζα αντί να έρχεται ο τραπεζίτης στο Μαξίμ? Είναι εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν το έχω ξανασυναντήσει. Αλλά για μένα δεν είναι για να εκτελέσουμε τον πρωθυπουργό. Πάμε παραπέρα. Παρότι δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Πάμε παραπέρα. Είναι γεγονός. Αποφάσισε αλλά λοιπόν, δεν είναι και για να τον εκτελέσουμε. Να δει λοιπόν τον κύριο, τους εκπροσώπους της τράπεζας χωρίς τον Υπουργό Οικονομικών, έχοντας απομακρύνει τον Υπουργό αρμόδιο για τις επενδύσεις, τον κύριο Κατρούγκαλο. Αυτό είναι το πιο περίεργο, επειδή ήταν μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο και μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο. Και ιδίως μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο, αυτοί, τον οποίο μπορούσε μαζί να τον έχει. Κανέναν εκπρόσωπο ή τον ίδιο τον πρόεδρο της ΟΔΙΧ, διότι στο non-paper απαντήθηκε ότι ήταν επίσημο σύμβουλος η ΟΔΙΧ. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ο ΟΔΙΧ είναι οργανισμός διαχείρισης δημοσίου χρέους. Για να είναι επίσημο σύμβουλος ο ΟΔΙΧ, πρέπει να υπάρχει σύμβαση. Ναι. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, να κάνουν τη σύμβαση από εδώ και πέρα. Για να το δούμε λοιπόν. Αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει σύμβαση. Όλα αυτά όμως οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και το γεγονός ότι η κυβέρνηση. Εσείς είστε και διακεκριμένος νομικός. Πείτε μας τώρα τι υπονοείτε. Ότι πήγε να ντυλάρει κάτι, να κάνει deal δηλαδή. Ότι όλα αυτά τι πήγε είναι να κάνει ιδιαίτερος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω γιατί ότι είναι κάτι υπενήσεται η αντιπολίτευση. Ασυνήθιστα όλα αυτά. Ασυνήθιστα, αλλά από εκεί και πέρα σα λέω ότι φαίνεται ότι και αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αρχές και αξίες. Ότι δεν απαντάτε στα ερωτήματα. Να μου πει ό,τι θέλει. Από το γεγονός ότι ο συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα είναι γνωστό ότι από το βήμα της Βουλής έβριζε την τράπεζα Ρότσιλντ, ναι. Και έλεγε ότι είναι το διεθνείς το κογλύφι οι οποίοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν στην καταστροφή της Ελλάδας. Και σήμερα που είτε μαθαίνει είτε το ήξερε, δεν γνωρίζω, για το συγκεκριμένο ταξίδι, δεν έχει να κάνει ούτε ένα σχόλιο. Κύριε Φωτήρα, κρατήστε κάτι.
Πάντως, το πρωθυπουργικό αεροπλάνο πετάει με πλήρωμα της πολεμικής αεροπορίας. Να σας πω και κάτι, και επειδή ελέγχεται και δεν το ξέρουν από το Υπουργείο Αμήνης. Ακούστε λίγο αυτό. Δεν το ξέρει μάλλον ούτε ο κύριος Συνάδελφος. Ακούστε το λίγο αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Σημασία, κύριε Παναγιώτο. Ένα λεπτό. Επειδή ελέγχεται από το Υπουργείο Αμήνης, υπάγεται στο Υπουργείο Αμήνης και πετάει με πλήρωμα αξιωματικών και υπαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας, ασφαλώς θα το ήξερε ο κύριος Καμένος. Δεν μπορεί να μην το ήξερε. Το ήξερε λοιπόν. Αυτό δεν έχει όμως σχολιάσει το γεγονός όμως καθόλου. Μου επιτρέπετε και αν μπορώ για να κλείσω. Τώρα για να πάμε σε διάλειμμα. Αν μπορώ για μπορείτε να φανταστείτε, κάνουμε μια κουβέντα αυτή τη στιγμή, σας είπα, για το αεροπλάνο, πού σταμάτησε, ποιον είδε. Αν μπορώ για να κλείσω. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει απόψε. Εσείς μάλλον γνωρίζετε ότι το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, σύμφωνα με νόμο, μπορεί να το χρησιμοποιεί μόνο ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εξωτερικών. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, το οποίο έχει προεκλογικά είχε γίνει σημαία. Από την κυβέρνηση είναι και ο Αμήνης. Είναι και ο Αμήνης. Έχει τροποποιηθεί. Έχει γίνει σημαία λοιπόν το πρωθυπουργικό, αυτό ότι θα το πουλάγανε το πρώτο πράγμα που θα κάνανε όταν βγαίνανε στην κυβέρνηση. Γιατί είχαν κάνει σημαία και την Μπεμβέ του Βενιζέλου, αν θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Τεθωρακισμένη. Την τεθωρακισμένη, ακριβώς. Την έχει ο κύριος Δαργασάκης. Τώρα την έχει ο κύριος Δαργασάκης. Τώρα λοιπόν, δεν πειράζει. Παρά τα αυτά, αυτοί τι κάναν, αντί να το πουλήσουν. Το Πασό Καραδοκή. Το έχουν κάνει ταξί αυτό το αεροπλάνο. Και δεν μιλάω μόνο για το χθεσινό. Μιλάω μόνο για το χθεσινό. Αν θυμάστε, το αεροπλάνο αυτό χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε ημιιδιωτική, θα έλεγα, πρωτοβουλία από τον κύριο Παπά και τον κύριο Καμένο για να επισκεφθούν την εκλογή του κυρίου Τραμπ. Μάλιστα. Απλώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Μια κουβέντα πάμε σε διάλειμμα και επανέρχεστε. Εν μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ, ναι, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η χώρα καταραίει και έχουμε αρχίσει μια σκανδαλολογία και λάσπη από όλες τις μεριές. Αυτό είπα στην αρχή. Αφορά όλο αυτό και γιατί δεν υπάρχει μία διατύπωση. Γιατί πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, γιατί δεν το είπε από την αρχή, γιατί δεν πήγε με τους ανθρώπους που έπρεπε να έχει. Από όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Γεωργιάδης, έχουμε μείνει σε αυτό. Δηλαδή, όλο αυτό δεν θα είχε γίνει αν είχαν απαντήσει στα τρία αυτά ερωτήματα. Πάρτε το ψηφιακό πτήσεις, πάρτε τους επιβάτες. Να μιλάμε για όλα αυτά, να πληρώνουμε αεροπλάνο, να πηγαίνει διάφορες εκδρομές, βόλτες, αποστολές ενδεχομένως. Αποστολή από τη Λισαβόνα ερχόταν, είχε πάει σε αποστολή και το ξέρει. Η οποία δεν ήξερε κανείς. Για ποιο λόγο πάει. Και εν πάση περιπτώσει, κεγόμαστε χωρίς εισαγωγικά. Η χώρα, έλατε, οι πολίτες και όλοι μας. Και συζητάμε το τι λάθος στον αναλυστήρα. Πάμε γρήγορα. Όχι, πάμε διότι θα μας κόψουν στον αέρα και είναι κρίμα. Το κανάλι προσπαθεί σε δύσκολους καιρούς να εξασφαλίσει τα προς το ζήν. Όχι τα προς το ευσύν, στοιχειοδός. Surviving, λέμε, στο χωριό. Πάντως και ένα στην Αρκαδία. Και ένα σχόλιο για την υπόθεση του κυρίου Μητσοτάκη, αν θα δούμε. Όχι, πρέπει να το κάνετε το σχόλιο αυτό, γιατί ετοιμάζεται να σας επιτεθεί ο κύριος Καναστάσης και να σας πει ότι δεν απαντάτε. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε.